Σε αποκαλύψει σχετικά με τι γαστριμαργικέ συνήθειε των κατοίκων τη Πομπηία, ενδέχεται να μα οδηγήσει η πλήρη ανασκαφή ενό ταχυφαγίου στην αρχαία Ιταλική πόλη που κατέστρεψε ο Βεζούβιο πριν 2.000 χρόνια. Αν και η Πομπιεία διέθετε περίπου 80 fast food τη εποχή, εντούτοι αυτό το θερμοπόλιο είναι το μοναδικό που ήρθε πλήρω στην επιφάνεια. Αρχίσαμε τι ανασκαφέ πριν δύο χρόνια. Βρήκαμε μόνο μία μεριά του Πάγκου, ο οποίο μεταξύ άλλων έχει μια πανέμορφη ζωγραφιά μια νηριίδα πάνω σε έναν υπόκαμπο. Κατά τη γνώμη μου, αποτείοντα φόρο τιμή στο κοντινό συντριβάνι, διότι αυτό το θερμοπόλιο είναι σε μια μικρή πλατεία, από τι πιο χαρακτηριστικέ τη Πομπιλία. Μέσα σε ένα από τα δοχεία βρέθηκαν ένα κομμάτι από κόκαλο πάπια μαζί με τα απομινάρια από κατσίκε, ψάρια και σαλιγκάρια. Επίση, μέσα σε ηνοδοχεία βρέθηκε φάβα, την οποία χρησιμοποιούσαν τότε ω πρόσθετο για γεύση ή φωτεινότερο χρώμα. Μια έκπληξη για του αρχαιολόγου ήταν επίση η ανακάλυψη μέσα στο θερμοπόλιο του σκελετού ενό μικρού σκυλού.